την παρουσίαση βιβλίου της Ράντια Στρασιά βρέθηκε η κάμερα του FD. Η παρουσιάστρια μας απάντησε για το αν τελικά θα ξεκινήσει από Σεπτέμβριο η εκπομπή της στην ΕΡΤ και για τους λόγους της αναβολής της. Στο ίδιο ερώτημα έδωσε μια εντελώς διαφορετική απάντηση ο Τζόνι Καλημέρης. Νομίζω ότι πια το επικρατέστερο είναι ότι θα πάει η εκπομπή το Σεπτέμβρη. Επαγγελματικά θεωρώ ότι είναι σωστό να ξεκινήσει κάτι με την αρχή μια σεζόν. Απ' την άλλη, αυτό μου δημιουργεί προφανώς ανασφάλεια, γιατί τα προβλήματα είναι δεδομένα. Όμως εγώ κάνω αυτό το κομμάτι που μπορώ να ελέγξω το καλύτερο δυνατό. Δουλεύω πολλούς μήνες τώρα και ελπίζω ότι όλα θα πάνε καλά και το Σεπτέμβριο θα είμαι συνεπής με τους τηλεθεατές στο ραντεβού μου. Σας είχαν επηρεάσει τα δημοσιεύματα, διάφορα μπορεί να γραφόντουσαν σχέση με την εκπομπή? Είμαι πάρα πολύ προσιλωμένη στο στόχο μου και έπρεπε να δουλέψω πάρα πολύ σκληρά για αυτή την εκπομπή. Οπότε και εγώ ήξερα την κατάσταση από μέσα, οπότε λίγο με επηρέαζαν γιατί γνώριζα πώς είναι τα πράγματα. Όμως, ό,τι και να γράψει κανείς, τι μπορεί περισσότερο να μου πει από το ότι είναι μια κατάσταση άκρως προβληματική για το χώρο της τηλεόρασης, ότι τα περισσότερα κανάλια ελπίζω να ξεπεραστούν, αλλά αντιμετωπίζουν προβλήματα σημαντικά και όλα είναι πολύ ρευστά. Τι να μου πει κανείς περισσότερο που δεν γνώριζα? Αυτή ότι ήσασταν σχεδόν έτοιμοι για να βγείτε αέρα. Όχι, ίσχυαν όλα αυτά. Απλά στην πορεία προέκυπταν διάφορα προβλήματα τα οποία δεν είναι τη παρούσα, αλλά ελπίζουμε να τα ξεπεράσουμε κάποια στιγμή. Παίρνω αφορμή από την κυρία Θρασιά που είχαν ακουστεί διάφορα σενάρια με την εκπομπή της και από ό,τι μας είπε και η ίδια ότι από σε. Δεν έχουν σχέση με την κρίση. Είναι λόγοι εσωτερικοί της ΕΡΤ. Οι εργασίες που αφορούν στην ΕΡΤ και δεν είναι τη παρούσα μεταφέραν εκπομπή για το Σεπτέμβριο. Η οποία μας είπε ότι ήταν μία αναπνοή πριν βγει στον αέρα. Έτσι ήταν και άλλες εκπομπές και αποφασίσαμε να τις μεταθέσουμε ό,τι νέα προγράμματα και να αποφασίσουμε φυσικά για αυτά από το Σεπτέμβριο. Γενικά φέτος με την ΕΡΤ υπήρχαν συζητήσεις, υπήρχαν σενάρια. Είμαστε στο κέντρο της συζήτησης, αλλά δεν μπορώ να πω κάτι γι' αυτό. Αναφέρομαι και στην κυρία Σαλαγκούδη με την εκπομπή της που. Αγαπημένος σάκος του box είναι η ΕΡΤ. Ό,τι και να κάνει η ΕΡΤ, πάντα δέχεται πειρά. Καλά λόγια, δύσκολο να δεχτεί. Οπότε θα τα δούμε αυτά στο μέλλον. Για τους μισθούς, ότι συνεχίζουν να είναι 50 άτομα, να συγχωρείτε πάρα πολύ. Ναι. Για σωστή και για τους μισθούς, ότι συνεχίζουν να είναι το ίδιο υψηλή. Καμία σχέση. Έχουν γίνει περικοπές. Και είναι αλήθεια. Καμία σχέση. Τρομερές περικοπές παντού. Το βλέπετε κι εσείς. Και εσείς και οι άνθρωποι μπροστά στις κάμερες, όλοι που παρουσιάζετε, μεγάλες περικοπές. Το παρόν στην εκδήλωση έδωσε η Έμιλη Βανού, δηλώνοντας πως η τηλεόραση δεν της λείπει. Η Μαρία Κορινθίου έδωσε απαντήσεις σε ερωτήματα αιώνων και ο Θέμης Γιωργαντάς αλλά και η Χριστίνα Λαμπύρη. Η τηλεόραση σας έχει λείψει? Κοίταξε να δεις. Μέχρι πρόσφατα ήμουν στο Blue Sky και παρουσίαζα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Οπότε έκανα τηλεόραση. Μέσα στην κρίση με ενδιαφέρει να υπάρχει δουλειά. Δεν νομίζω ότι υπάρχει πολυτέλεια να πω, μου έχει λείψει. Κάνω δύο πράγματα. Θεωρώ τον εαυτό μου πολύ τυχερό. Με πολύ αγώνα και με πολύ κόπο. Φαντάζομαι ποτέ ότι μπορούσε το μπούστο σου να αποτελέσει αντικείμενο σχολιασμού και όλα αυτά. Και... Περιέργως, και δεν μπορώ να καταλάβω και γιατί, περιέργως όλη την ώρα αποτελεί συζήτηση για κάποιο λόγο. Μετά από μια επιτυχημένη σεζόν στο Μες στην Καλή Χαρά του χρόνου, θα είμαστε Μες στην Καλή Χαρά. Κάθε χρόνο, εγώ είμαι 4 χρόνια στην εκπομπή, έτσι. Κάθε χρόνο όλες οι συζητήσεις γίνονται μόλις πέσει η αυλαία. Δηλαδή, εμείς θα τελειώσουμε πρώτα Θεό 14 Ιουλίου. Οπότε, μία εβδομάδα μετά, υποθέτω, θα έχουμε τις κουβέντες με τον Α. Θέλω να πιστεύω. Ξέρεις, όλα είναι ανοιχτά στην τηλεόραση. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε συζητήσει το παραμικρό. Με ρωτάνε συχνά και λίγο γελάω. Λένε δηλαδή τώρα είσαι παρουσιάστρια. Λέω ναι. Όπως ήμουνα όταν έκανα, ας πούμε, και τραγούδι, ήμουνα τραγουδίστρια. Όπως όταν κολυμπάσουν στη θάλασσα με κολυμβήτρια. Όχι, δεν είναι έτσι.